με είχαν καμιά δεκαριά από το χωριό, από εδώ, για το Σπαρτιχώρι, κοντά τη καρέκλα. Και μου λέει μια κοπέλα από το Δήμο, διακόλπο, ρε μια καρέκλα κάτσε, γιατί μομέντο μου λέει θα ανάρθει το φερμπότη και θα ανάρθει ο κόσμος πολύ και δεν θα βρεις. Και εγώ δεν σκόνομαι να σδώκω την καρέκλα μου. Σε ευχαριστώ, της λέω. Αλλά πάω κάτω. Κάτω που πήγα να δω τις ψήνες, ήταν ένας γιατρός που είχε βάλει εδώ ο δήμαρχος. Και πού βρέθηκες εδώ, μου λέει. Ονοματάρχης, με πήρε κοντά γιατί ήταν σκάλης. Και φωνάζει το παιδιού του Βασίλη, λέει, παιδιά μου τον κόλφο, θα προσέξει τον κόλφο, του λέει, από τις σκάλες. Πάμε, μου λέει αυτός ο Φερεντίνος, ο γιατρός, θα πάνε να πιούμε καφέ. Έπαιγα, γιατρέ μου, του λέω, σε ευχαριστώ, να κάνουμε το χαρτίρι, πάμε να πάρεις ένα γλυκό, κάνει. Και ανεβαίνω και πάνω ήταν πολύ γνωστή για την Αθήνα. Με ένα χαιρετισμό εδώ, χαιρετισμό εκεί, και κάτσα σε μια καρέκλα. Και ακούσαμε ένα χειροκρότημα. Τράζω τον Γιώργο. Ποιο Γιώργο, τον Παπανδρέου. Παπανδρέου. Ναι. Δημοσιογράφοι εκεί και κάμερες. Και πού δεν περιμένα πώς είναι τέτοια πράγματα. Αφού τον χειροκροτήσανε, χαιρέταει αυτού του επίσημου που ήταν μπροστά, ε. Ναι. Και περνάω από εκεί, δεν ήξερα πώς είναι αστυνομικοί εκείνοι, ναι. Αλλά με αφήκανε και πέρασα. Πέρασε η γιαγιά μου, λέει, αλλά με το γυρισμό θα πέρασα από εκεί. Καλώς ήρθες, Γιώργο μου, στο καταπράσινο με γανίσι. Σαν τα ειδονάτια τσάνξης θα σε καλωσορίσω. Και τον καλό πρωθυπουργό ήρθα να χαιρετήσω. Αυτό ήταν η μάνα μου. Πού με πήρα ραβανής. Πού με πήρε ο Μαριέλης, πού με πήρε ο Δήμαρχος, πού με πήρε ο Δήμαρχος. Του είπατε κι άλλο ένα για σαν καλός καπετάνιος κάτω το τιμόνι. Είσαι παιδί του Αντρέα, ναι. Και να κρατήσεις το τιμόνι, ναι. Σου καλά. Αυτό. Μην το ορτσάρεις, γιατί ήταν μέσα στην ώρα που πηγαίνανε να τον ρίξουν. Ναι, ναι, ναι. Να προσέξεις καλά, να κρατήσεις γερά το τιμόνι σου. Αυτός εστάθηκε με μία προσοχή. Λες και του είπα, παιδί με εγώ σε γέννησα. Ναι. Ήμουνα δίπλα, εγώ είμαι αριστερά το ακριβώς και την ώρα. Είπε στο φωτογράφο τα χέρια να πάρεις. Ναι. Γιατί είπε του φωτογράφου να μου κρατήσεις καλά τα χέρια της γιαγιάς, να μου τα πάρεις πολύ καλά. Ναι. Τώρα επειδή γεροντίστηκα, επειδή... Όχι, είναι το πώς τον πιάνει. Επειδή είσαι μεγάλη σε ηλικία και τότε μια... στο χέρι πώς τον εμπιστεύεις. Πώς, ναι. Και του λέω εγώ είμαι Παπαντρική, Γιώργο μου, και δεν τα αλλάζω. Και η οικογένειά μου, ναι, ναι. Και η αγωνιά μου, το λέω, είναι με εσάς. Είναι στη Θεσσαλονίκη που σπουδάζει και είναι από το χωριό, γιατί ο γαμπρός μου είναι από εκεί. Ναι. Ω, μου λέει, και πού είναι να τη δω. Λέω, είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι εδώ. Τέλος πάντων, με πήραν αυτήν από εκεί, με πήρε αυτός με τις Ισπερίδες, έρχεται ο γραμματέας του, ο δικός του γραμματέας. Ο Θεός, ο Κώστας. Ναι, με ένα παιδί από το Βαθύ, το Σπύρο, το Μάλαμα. Ναι. Και θεία Γκόλφο λέει να μας κάνεις ένα χατήρι, να μας πεις αυτά τα λόγια που είπες του Γιώργου, να σε περάσουμε στην τηλεόραση. Ναι. Όχι, Σπύρο μου, το λέω, δεν ήρθα για τηλεόραση, ήθελα να τον χαιρετήσω. Ναι. Παίρνει το στχάκι το παιδί, βγαίνει όξ τώρα, θεία Γκόλφο, η Αυστραλία, η Αμερική, η Ελλάδα, ξέφυγες, δεν βλέπει.